Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος με την κυρία Μαρία Γιανιού, Empowerment and Leadership Coach, PhD, Corporate Trainer, Founder of Lead from Within. Η κυρία Γιανιού είναι διδάκτορ διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, εργάζεται σήμερα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πιστοποιημένη Empowerment and Leadership Coach and Corporate Trainer. Ηγείται της πρωτοβουλίας Lead from Within. Το 2017 ίδρυσε μαζί με ακόμα 7 γυναίκες στη Women Act, μια μη κυβερνητική, μη κομματική οργάνωση που έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τις γυναίκες ώστε να συμμετέχουν ενεργά στον δημόσιο χώρο και στον κοινωνικό βίο. Θα παρακολουθήσουμε την εισήγησή της σε βίντεο, γιατί η κυρία Γιανιού, ως μητέρα, για προσωπικούς λόγους, έπρεπε να παρακολουθήσει τη γιορτή του παιδιού της. Δεν θα μπορέσει να είναι σήμερα μαζί μας. Την ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ και είμαστε έτοιμοι να την ακούσουμε. Θέλω να φανταστείτε ότι είστε γονιός ενός μικρού παιδιού 5 ετών που παίζει με ένα φίλο στο δωμάτιό του. Εσείς ακούτε τα γέλια, τις φωνές και τα παιχνίδια και ικανοποιημένοι, ικανοποιημένος από την ευτυχία του μικρού, απολαμβάνετε τον καφέ σας στον αναπαυτικό καναπέ του σαλονιού. Μετά από κάποια ώρα, σηκώνεστε και πηγαίνοντας προς το δωμάτιο του παιδιού σας, του λέτε «Κλείσε το φίλο σου τώρα, αρκετά παίξατε, βάλ τον πίσω στο κουτί και έλα να φάμε». Σωστά καταλάβατε. Ο φίλος είναι ένα μικρό ρομποτάκι. Πόσο μακριά είμαστε από αυτό το σενάριο φαντασίας? Δεν μπορώ να δώσω με βεβαιότητα μια απάντηση. Μπορώ όμως να πω ότι πριν από λίγο καιρό μπήκα σε σκέψεις όταν είδα διαφήμιση στην τηλεόραση ενός παιχνιδιού που παρουσιαζόταν ως ο φίλος που πάντα ήθελες να έχεις και ήταν στην ουσία ένα μικρό ολόγραμμα σε ένα κουτάκι που χωρούσε στην παλάμη ενός μικρού παιδιού. Σε έναν κόσμο που ψηφιοποιείται και αυτοματοποιείται όλο και περισσότερο, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Ας μην απατώμαστε. Η τεχνητή νοημοσύνη μας εισαγάγει σε ένα συναρπαστικό κόσμο που δεν χορταίνουμε να εξερευνούμε. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη μορφή νοημοσύνης που έχει αμέτρητη σημασία στη ζωή μας. Και αυτή είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Η ικανότητά μας δηλαδή να κατανοούμε, να ερμηνεύουμε και να ανταποκρινόμαστε στα συναισθήματα, τόσο στα δικά μας, όσο και στον άλλον ανθρώπων γύρω μας. Το ερώτημα τώρα είναι το ακόλουθο. Μπορούν να συμβαδίσουν ή καλύτερα να συνυπάρξουν αυτοί οι δύο κόσμοι? Και αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί κάποτε, αν όχι να αντικαταστήσει, να είναι στη θέση να μιμηθεί τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα τους όρους. Η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα μιας μηχανής να μιμείται την ευφυή ανθρώπινη συμπεριφορά. Χρησιμοποιεί τη μάθηση και την επίλυση προβλημάτων για την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν συνήθως ανθρώπινη διάνοια, όπως η κατανόηση της γλώσσας, η αναγνώριση προτύπων ή η λήψη αποφάσεων. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Από την άλλη πλευρά, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια ανθρώπινη ικανότητα να αναγνωρίζει, να χρησιμοποιεί, να κατανοεί και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα με αποτελεσματικό και θετικό τρόπο. Βοηθά τους ανθρώπους να επικοινωνούν καλύτερα, να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά το άγχος και το στρες, να επιλύουν τις συγκρούσεις, να συμπάσχουν και να ξεπερνούν τις προκλήσεις της ζωής. Μπορεί λοιπόν αυτοί οι δύο κόσμοι να συμπορευθούν? Μπορεί άραγε η τεχνητή νοημοσύνη να κατανοήσει πλήρως την πολυπλοκότητα του πολυεπίπεδου ανθρώπινου συναισθηματικού κόσμου? Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει κάποια βήματα στην αναγνώριση και την ανταπόκριση στα ανθρώπινα συναισθήματα σε ένα στοιχειώδες επίπεδο, όπως η κατανόηση αν ένα άτομο είναι χαρούμενο ή λυπημένο μέσω του τόνου της φωνής του ή της έκφρασης του προσώπου του. Ωστόσο, αυτό απέχει πολύ από την αληθινή κατανόηση των ανθρώπινων συναισθημάτων, από την αληθινή ικανότητα ενσυναίσθησης. Οι συναισθηματικές αποχρώσεις και η δυνατότητα κατανόησης που έχει ένας άνθρωπος με βάση τα συμφραζόμενα είναι, θεωρώ επί του παρόντος,
πέρα από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη στερείται προσωπικών εμπειριών και συνείδησης, που είναι οι βασικές πηγές, αν θέλετε, ενημέρωσης των ανθρώπινων συναισθημάτων. Επεξεργάζεται πληροφορίες και ανταποκρίνεται με βάση τους αλγόριθμους προγραμματισμού και μάθησης. Δεν έχει συναισθήματα και δεν κατανοεί τις συναισθηματικές εμπειρίες με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να τις καταλάβει ένας άνθρωπος. Θέλω να πιστεύω ότι η συναισθηματική νοημοσύνη παραμένει και θα παραμείνει για καιρό ακόμα ένα ξεκάθαρο ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι έχουν την μοναδική ικανότητα να κατανοούν τις λεπτότητες και την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων. Μπορούν να διακρίνουν το πλαίσιο, τον τόνο της φωνής και τις μη λεκτικές ενδείξεις και να εφαρμόσουν αυτή την κατανόηση για να οικοδομήσουν ισχυρότερες σχέσεις, να ενισχύσουν την επικοινωνία τους και τη λήψη αποφάσεών τους. Τα υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης, άλλωστε, συνδέονται με καλύτερη ψυχική υγεία, με άριστες εργασιακές επιδόσεις, με επιτυχημένους ηγετικούς ρόλους και καλύτερες, εν τέλει, ανθρώπινες σχέσεις. Η ανθρώπινη ικανότητα για ενσυναίσθηση, που είναι θεμελιώδες συστατικό της συναισθηματικής νοημοσύνης, είναι επίσης εκτός του πεδίου της τεχνητής νοημοσύνης. Η ενσυναίσθηση περιλαμβάνει όχι μόνο την κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου, αλλά και την ανταπόκριση σε αυτά με στοχαστικό και προσεκτικό τρόπο. Αυτή η συναισθηματική ανταλλαγή έχει τις ρίζες της σε κοινές εμπειρίες της ανθρώπινης υπόστασης, τις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη, με την έλλειψη προσωπικών συναισθημάτων και εμπειριών, δεν θεωρώ ότι μπορεί πραγματικά να κατανοήσει. Και θα ήθελα εδώ να επιστρέψουμε στο παράδειγμα που σας έφερα στην αρχή και να σκεφτούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά και τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοποιούνται, αναπτύσσουν την αίσθηση του εαυτού τους και αλληλεπιδρούν με τον εαυτό τους, τους δασκάλους, τις οικογένειες και τον ευρύτερο κόσμο. Το να γνωρίζεις και να χτίζεις και να διατηρείς θετικές σχέσεις, για παράδειγμα, είναι ένας πυλώνας της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει θεμελιωδώς τις σχέσεις μας, συμπεριλαμβανομένου του ποιον ή του με τι τις διαμορφώνουμε. Είναι όντως συναρπαστικό όταν η τεχνολογία μπορεί να το προωθήσει αυτό, αλλά όταν αρχίζει να το αντικαθιστά, τότε νομίζω ότι γίνεται ένα πραγματικά επικίνδυνο πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το μετριάσουμε, αλλά με απασχολεί το γεγονός ότι τα παιδιά είναι ήδη εθισμένα στα τηλέφωνά τους, σε ένα ψηφιακό κόσμο δηλαδή, ο οποίος υιοθετεί όλο και πιο πολύ την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν δε αρκετά εργαλεία διαθέσιμα, όπως τα chatbots, όπου ο καθένας μας, ή το κάθε παιδί καλύτερα, μπορεί να αναζητήσει συμβουλές ακόμα και για το πώς να βελτιώσει τις σχέσεις του με τους ανθρώπους γύρω του. Πρέπει άρα τώρα να ενημερωθούμε όλοι μας για τους περιορισμούς αυτών των εργαλείων και να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι υποκατάστατο για τον άνθρωπο. Ωστόσο θέλω, κλείνοντας, να ξεκαθαρίσω το ακόλουθο. Η συζήτηση για την συναισθηματική νοημοσύνη εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης δεν αφορά την επιλογή της μίας εναντί της άλλης. Αντίθετα, έχει να κάνει με την κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών και των δύο και την αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυτοματοποιήσει τις εργασίες, να αναλύσει δεδομένα και να κάνει εν τέλει τη ζωή μας πιο βιολογική και εύκολη. Ωστόσο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη μοναδική ανθρώπινη ικανότητα να συνδεόμαστε συναισθηματικά με τους άλλους, να κατανοούμε το βάθος των ανθρώπινων εμπειριών ή να ανταποκρινόμαστε με γνήσια ενσυναίσθηση. Στον κόσμο που η ψηφιακή επανάσταση είναι πραγματικότητα, η υιοθέτηση τόσο της τεχνητής νοημοσύνης όσο και της συναισθηματικής νοημοσύνης θεωρώ ότι είναι απαραίτητη. Ένα επιτυχημένο μέλλον θα είναι ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιώνει τη ζωή και την εργασία μας, ενώ η συναισθηματική νοημοσύνη θα μας κρατά προσγειωμένους στη μοναδικά ανθρώπινη ικανότητα για κατανόηση και ενσυναίσθηση. Δεν είναι μία μάχη τεχνητής νοημοσύνης εναντίον συναισθηματικής νοημοσύνης, αλλά μάλλον μία αλληλοεξαρτώμενη σχέση όπου συνυπάρχουν και οι δύο, συμπληρώνοντας και ενισχύοντας η κάθε μία τις δυνατότητες της άλλης. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γιαννιού. Νομίζω ότι έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το πρώτο μέρος της σημερινής ημερίδας. Συναισθηματική νοημοσύνη, λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη, 1-0. Γιατί το συνέστημα πρέπει να οδηγήσει την τεχνολογία.